υπερασπιστείτε τα συνταγματικά σας δικαιώματα. Έγινε μια δημοσκόπηση για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού Open. Διαβάζω στο ερώτημα. Πιστεύετε ότι η καθημερινή ενημέρωση από τον καθηγητή κ. Τσιόδρα είναι έγκυρη και επαρκής τον Απρίλιο το 89% απαντούσε ναι. Τον Απρίλιο το 89%. Το Μάιο απαντάει 79%. Ναι. 21% κάτω ο δείκτης του κυρίου Τσιόδρα. Σιγά σιγά το κοινό διαισθάνεται τι σημαίνει ο ιός της φοβίας και το τσουνάμι της φτώχειας που έρχεται. Σιγά σιγά Όλη η Ελλάδα αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ο υπερπανικός και από την άλλη μεριά η ανεργία. Ναι και φίλοι, τον Απρίλιο μόνο 5% έλεγαν όχι στον καθηγητή. Το Μάιο 8%. Δε, με συγχωρείτε πολύ, 6% τον Απρίλιο, 13% διπλάσιο ποσοστό Ελλήνων γιατί δυστυχώ είναι σκούρα αυτά τα οποία έχουμε τυπώσει από τη δημοσκόπηση είναι αυτό εδώ να το δείξουμε παρακαλώ είναι αυτό εδώ το οποίο διαβάζω έτσι και δεν είναι έχρωμο γι' αυτό και δεν το ξεχωρίζω καλά λοιπόν ολοένα και λιγότεροι εμπιστεύονται αυτή την ενημέρωση για την οποία το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου φίλες φίλοι λέει ότι είναι αποστηρωμένη, σαν να βγαίνει από κλίβανο. Γιατί, γιατί δεν υπάρχει ελεύθερο ρεπορτάζ στο Υπουργείο Υγείας του κ. Γεγγίλια. Δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να μπει μέσα, να ρωτήσει αρμόδιους υπαλλήλου, να κάνει έρευνα, να έρθει σε επαφή ελεύθερη. Όχι, απαγορεύεται. Δεν υπάρχει, έχει απαγορεύσει την προσέλευση δημοσιογράφων ο κ. Κεκίλιας επί εποχής COVID-19. Επιτρέπεται μόνο να πας στο γραφείο τύπου, να αφήσει το ερώτημά σου, να το φιλτράρουν, να είναι ικανοποιητικό και αν υπάρχει ώρα να απαντηθεί και να το φέρουν στις 6, να το αναγνώσει άνθρωπος του Υπουργείου και να το απαντήσει ο κύριος Τσιόδρας. Κυρίες, κύριοι, θα δούμε πολλά. Ακούτε πολλά γύρω, κρατάτε μικρό καλάθι. Ο ιός της φοβίας είναι αντιδημοκρατικός από τη φύση του. Διαχέεται από ολοκληρωτικά μυαλά. Ο ιός της φοβίας παραλύει τις ανθρώπινες δραστηριότητε και κυρίως τις πολιτικές αντιστάσεις. Παραλύει φίλες φίλοι. Σε κάνει να σκέπτεσαι ότι δεν πρέπει να πας στην πλατεία να διαμαρτυρηθείς. Ότι δεν πρέπει να κατέβεις στον δρόμο να διαδηλώσεις ότι δεν πρέπει να αντισταθείς σε αντιδημοκρατικά και αντισυνταγματικά μέτρα. Εσείς όμως, ακούστε με, και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, υπερασπιστείτε τα συνταγματικά σας δικαιώματα. Υπερασπιστείτε τα δημοκρατικά σας δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα σας. Η κατάσταση θα εκτροχιαστεί. Βέβαια, για να μην τους πάρουν αν θέλετε με τα λεμόνια έχουν αρχίσει λοιμοξιολόγοι και ρίχνουν τους τόνους στα παράθυρα που βγαίνουν έχουν αρχίσει και μιλάνε για επαναφορά σε έναν ρυθμό φυσιολογικό ζωής σε μια κανονικότητα έχουν φύγει από τα πλαίσια του lockdown γιατί αντιλαμβάνονται ότι η καταστροφή της ελληνικής οικονομίας δεν θα αποδοθεί μόνο στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του, αλλά και στις εισηγήσεις τους. Και σιγά σιγά αντιλαμβάνονται, ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, ο κόσμος σκάει, σκάει και δεν μπορεί να ακούει να του λένε ότι θα πάει να κολυμπήσει μόνο σε ανοργάνωτη παραλία και δεν πάει σε οργανωμένη. Εκεί δηλαδή που μπορεί να υπάρξει έλεγχος και τάξη, απαγορεύεται. Μου λένε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μπορούμε να πάμε σε οργανωμένες παραλίες. Να βρούμε μία πολυθρόνα. Να βρούμε ένα ποτήρι κρύο νερό. Μία λεμονάδα. Μία ομπρέλα. Βέβαια μου λένε πριν μπω στο στούντιο ότι ξέρετε μου λέει η κυρία Τράγκα δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος στο κηλικείο, στο μπαρ. Δεν θα υπάρχει μουσική στο μπαρ για την ακρίβεια. Λέω γιατί. Για να μην πηγαίνουν λέει και συνοθούνται και κουνιούνται με τη μουσική στην παραλία. Να μην υπάρχει και αυτό το είδος ψυχαγωγίας. Τι. Μουσική. Θα μπορείς μόνο δύο μέτρα ένα ένας πίσω από τον άλλο να πάρεις νεράκι, πορτοκαλάδα, κοκακόλα. Σε λίγο θα τους πάρουν με τα λεμόνια. Σιγά σιγά. Ξέρετε, η παθητικοποίηση της μάζας μπορεί να προέλθει από ένα σοκ ισχυρό. του χάρη το φόβο μην κολλήσεις COVID-19. Σιγά σιγά όμως βλέπεις ότι στην περιοχή σου δεν εχει κανενας κανένα COVID-19. Βλέπεις ότι στον περίγυρό σου δεν υπάρχει περίπτωση COVID-19. Και σιγά σιγά λες τι μου λέει το βραδινό δελτίο του Sky ή των άλλων καναλιών. Γιατί με τρομοκρατεί έτσι γιατί μπάζει στο σπίτι μου μέσα ένα πανικό, ένα τρόμο, ένα φόβο. Καταλάβατε. Η Ρίστο εμπαρόδο να σας πω ότι ανακοινώθηκε ότι πέθανε ένας 95 ετών άνδρας πλήρης ημερών. 95 ετών άνδρας και τον αποδίδουν στον COVID-19, στον κορονοϊό. Είναι το τρίτο θύμα, λέει η ανακοίνωση της πανδημίας στις τελευταίες 24 ώρες. Προσέξτε. Ο άντρας αυτό, αυτός, τον οποίο να αποδίδουν στον κορονοϊό, είχε ιστορικό άνοιας. 95. Ο άνθρωπος έφτασε κοντά στα 100. Έπασχε από κολπική μαρμαριγή. Οι περισσότεροι ξέρετε. Έχετε ακούσει η κολπική μαρμαριγή. Σοβαρή νόσος τη καρδία. Και προσέξτε. Ενδονοσοκομιακή λίμωξη. 95 ετών με ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Ιστορικό άνοια. Ξέρετε τι είναι η άνοια. Και μάλιστα όταν είναι πολλά χρόνια. Μ? Και επίσης κολπική μαρμαριγή. Ο κύριος Τσιόδρας τον απέδωσε στον COVID-19 το θάνατο. Δεν ξέρω, όσοι γιατροί με ακούτε, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Αποδόθηκε στον COVID-19 ο θάνατος του 95 χρονου Το ερώτημα το σοβαρό και κέριο και θα κληθούν να το απαντήσουν. Είναι μετά από νεκροψία η ιατροδικαστική έκθεση Πόσοι θάνατοι ήταν από εγκεφαλικέ αιμορραγίε, εγκεφαλικά, καρδιακιακέ ασθένειε, κολπική μαρμαριγή και άλλε αιτίε και τι πήρε ο κύριο Τσόδρα και τι έκανε COVID-19 για να μπορούν το βράδυ οι τηλεπαρουσιαστέ να τρομοκρατούν τον κόσμο ότι χάνονται. Και ένα ερώτημα το οποίο δεν σας κρύβω, μου το έλεγε τις τελευταίες ημέρες η συνάδελφός μου η κυρία Καρά. Γιατί δεν ανακοινώνονται οι υπόλοιποι θάνατοι στη χώρα. Έπαψαν να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν καταγραφές θανάτων από άλλες αιτίες ασθένειες. Δεν καταλήγουν στα νοσοκομεία ηλικιωμένοι. Δεν καταλήγουν άλλοι ασθενείς με χρόνιες ασθένειες. Μήπως το σύνολο καταγράφεται στο COVID-19. Ερώτημα υποβάλλω. Μήπως το σύνολο καταγράφονται όλοι και αποδίδονται στον κορονοϊό γιατί αυτό είναι απάτη. Είναι απάτη. Γιατί είναι απάτη. Γιατί ενισχύει τον ιό της τρομοκρατίας. Ενισχύει τα μέτρα που στοιχειοθετούνται εναντίον των ατομικών ελευθεριών. Θέλω όσοι είστε νομικοί, συνταγματολόγοι, νομικοί επιστήμονες, να το σκεφτείτε λίγο. Και όσοι είστε γιατροί, όπου μπορείτε να μιλάτε ή να γράφετε. Γιατί άλλο πράγμα προστατεύουμε τη ζωή και άλλο πράγμα ενισχύουμε με ψεύτικες πληροφορίες την απάτη. Υπάρχει ο COVID-19, υπάρχει ο κορονοϊός, αλλά τα πραγματικά στοιχεία μου φαίνονται πειραγμένα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η οποία αποφάσισε να προστατεύσει τις ζωές των ανθρώπων και να ισοπεδώσει, να κάψει την οικονομία της, μου φαίνονται πειραγμένα για να πάμε προς τα εκεί. Ρώταγα για το πώς πήγε η αγορά εκεί. Μου λένε κύριε Τράγκα ψόφια πράγματα. Και ξέρετε είναι πολλοί αυτοί που απευθύνονται σε μένα, γιατί αν και θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, μια αντίθετη φωνή, ένα αιρετικό άνθρωπο, καταλήγουν σε μένα. Και με ακούνε στο ραδιόφωνο και βλέπουν την εκπομπή εδώ στο Action και αναρωτιούνται κι αυτοί. Το να αναρωτιέται κανεί είναι υγεία. Το να αποδέχεται ότι του λένε, δεν θέλω να πω. Το να αναρωτιέσαι να αμφιβάλλεις, να ψάχνεις, να ερευνάς, να ρωτάς, αυτό είναι υγιές Και είναι και απαιτητό, αυτό χρειάζεται μια δημοκρατία Οι ενεργοί πολίτες να ρωτάνε, να ψάχνουν, να μαθαίνουν Να μπορούν να συμπεράνουν ασφαλώς στο τέλος Να ακούνε και τον έναν και τον ερετικό Και τον άλλον και εκείνον που έχει αντίθετη άποψη Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι μας πρέπει να αναρωτηθούμε για την πορεία μας. Πρέπει να αναρωτηθούμε τι μας λέει